Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κύριε Κυριανάκη, παρά την επανασύσταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είναι, η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να στείλουν μήνυμα ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα σας κατηγορούν ότι έχετε καθυστερήσει, ότι κακώς είχατε καταργήσει το συγκεκριμένο Υπουργείο, ότι ήταν μεγάλο λάθος βάσει των ροών και της κατάστασης στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν μας κατηγορούν για αυτό που λέτε εσείς. Όχι, σας κατηγορούν και για αυτό. Μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουμε κλείσει τα σύνορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ μιας πολιτικής ανοιχτών σύνορων, ανοιχτών κέντρων. Όχι, σας κατηγορεί ότι χάσατε την μπάλα. Παραπληροφόρηση είναι αυτό που λέτε, κύριε Ανάκη, είναι ψέμα. Γι' αυτό σας. Είστε υπέρ των κλειστών κέντρων. Είναι ψέμα αυτό που λέτε. Είστε υπέρ των κλειστών κέντρων. Άλλο είπατε πριν. Απαντήστε. Είπατε ότι εμείς είστε υπέρ των κλειστών κέντρων. Κλείσατε τα σύνορα. Λέτε ναι. Ψέματα. Ναι. Είστε υπέρ των κλειστών σύνορων, λοιπόν. Είστε... Τι είναι αυτά που λέτε. Είστε υπέρ των κλειστών σύνορων. Παρακαλώ, πείτε την πολιτική. Είστε υπέρ των κλειστών πείτε κέντρων. Θέλετε να πείτε. Ναι, ναι, είναι απλή ερώτηση. Θα σας απαντήσω μετά. Σκεφτείτε το λίγο. Ναι. Να πάρετε τον χρόνο σας. Θα σας απαντήσω μετά, λοιπόν, κύριε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και, και άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση, μάλλον όπως το ΜΕΡΑ25 και άλλα κόμματα τη αριστερά. Κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι πάρα πολύ σκληρή, ότι είναι απάνθρωποι, ότι διάφορα άλλα διαβολικά κλπ. Ο κόσμος από την άλλη, κυρία Κουτροκόη, ειδικά στα νησιά που δέχεται, είναι στην πρώτη γραμμή του προβλήματος, είναι πάρα πολύ λογικό και ανθρώπινο να ανησυχεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εχθροί μας, ούτε αντίπαλοι μας. Εμείς οφείλουμε να τους αντιμετωπίσουμε με κατανόηση και να εξηγήσουμε το σχέδιό μας. Το σχέδιό μας, λοιπόν, το οποίο ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες. Και αρχίζει και εφαρμόζεται τώρα, προβλέπει απελάσεις. Έχουν ήδη ξεκινήσει επιστροφές. Οι πρώτες ανακοινώσεις από το νέο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως ανακοίνωσε ο κ. Μηταράκης, έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάρα πολύ σύντομα θα δείτε την εκκίνηση νέων κλειστών κέντρων σε κάποια νησιά, τα οποία θα είναι απολύτως ελεγχόμενα. Παρόλα θα ξέρουμε ποιοι είναι μέσα, είναι από πού προέρχονται, τι προθέσεις έχουν και γρήγορα θα προχωρούν καλά αιτήσεις, όλα αυτά. Ώστε αυτοί που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας να φεύγουν από καλά τη χώρα όλα αυτά. Μας. Συμφωνείτε ωστόσο ότι οι ροές είναι μη ελεγχόμενες, παραμένουν μη ελεγχόμενες και άρα ό,τι και να κάνουμε εμείς εδώ στο εσωτερικό με τις δομές και τις απελάσεις. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε τι θα γίνει, τι μελγενέστε. Ότι είναι μη ελεγχόμενο. Ακούστε, όταν αναλάβαμε διακυβέρνηση της χώρας στις 7 Ιουλίου, είδαμε μια τεράστια έκρηξη άνω του 230% στις ροές. Αυτό το πράγμα δεν ήταν τυχαίο. Όλοι το ξέρουν. Ξέρουμε ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε ως μοχλό πίεσης το μεταναστευτικό για να δημιουργήσει αποσταθεροποίηση στην Ελλάδα. Και πώς να μην υπάρχει αποσταθεροποίηση όταν ο στρατός, το λιμενικό, η αστυνομία, το εθνικό σύστημα υγείας, αυτοδιοίκηση ασχολούνται. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με το μεταναστευτικό. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα η Τουρκία το χρησιμοποιεί κακώς. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει αυτό σε όλα τα διεθνή φόρα. Ασκούμε πάρα πολλές πιέσεις για να μπορέσουν να γίνουν ροές ελεγχόμενες και με διεθνείς κινήσεις οι οποίες αφορούν το καθεστώς ασύλου, το νομικό πλαίσιο, την βοήθεια, την πρακτική που παίρνουμε από τη Frontex για να μπορέσουμε να ελέγξουμε περισσότερες ροές, μπορούμε με περισσότερα χρήματα, πάντως, με περισσότερες δομές, Ανάκη, μέχρι στιγμής, να γίνει πιο ελεγχόμενο το μεταναστευτικό. Αλλά το βασικό, η βασική αλλαγή στην πολιτική μας είναι περισσότερες απελάσεις, ναι. Περισσότερες επιστροφές στην Τουρκία. Όταν γίνουν. Όχι, έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται. Για να τις δούμε. Ορίστε, κύριε Μπάρκα. Το τρίπτυχο της αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας, ψέματα, ανακρίβεις και παραπληροφόρηση, μπορεί να τονιστεί, μπορεί να φανεί όσον αφορά το ζήτημα του προσφυγικού. Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης από τα δεν πρέπει να μετακινηθεί κόσμος στην ενδοχώρα και δεν είναι λύση αυτό. Έχουμε μια πλειάδα κέντρων στην ενδοχώρα με αντιδράσεις των δημάρχων της Νέας Δημοκρατίας εναντίον των κέντρων αυτών. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω πολλά ονόματα, όπως επίσης και βουλευτών. Ο βουλευτής Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλει πρόσφυγες στον νόμο του. Της Νέας Δημοκρατίας του και κάνει ερωτήσεις στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή στη Μόρια έχουμε πάνω από 30.000 κόσμο ο οποίος είναι εγκλωβισμένος εκεί. Όταν με το ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 5.500, ήταν ντροπή. 19.000, με συγχωρείτε. Όταν ήταν ντροπή η Μόρια. Και ήταν ντροπή η Μόρια, όχι για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Τώρα με τις 19.000 τι γίνεται. Γι' αυτό και κλείνει η Μόρια. Έχουμε τις αντιδράσεις. Το αυγό του φιδιού, το οποίο ανέθρεψαν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι εκπρόσωποι της στα κανάλια, μηδενός εξαιρουμένου, ακόμα και ο κ. Μηταράκης, όταν σε εκδήλωση στην Χίο με τον κύριο Βορύδη λέγανε για το λάθρο μεταναστευτικό και ότι θα λύσουμε το πρόβλημα, τώρα βρίσκονται μπροστά στο φίδι το οποίο βγήκε από το αυγό, κύριε Παυλόπουλο, και τους δαγκώνει. Η λύση
απόφαση λοιπόν δεν είναι μίσος, μυσαλλοδοξία, όπως εκπέμπεται από τον Υπουργό κύριο Βορύδη ή από τον Υπουργό κύριο Γεωργιάδη. Δεν είναι αυτό. Η λύση είναι ευρωπαϊκή. Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει. Ποια ευρωπαϊκή τώρα, η συμφωνία κάνει... που υπογράψατε δεν λειτουργεί. Δεν κάνει μηδέν. Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει μηδέν για τη λύση. Η συμφωνία που υπογράψατε και παραδώσατε δεν λειτουργεί. Δεν κάνει μηδέν. Δεν κάνει μηδέν η Νέα Δημοκρατία. Είναι απούσα από την διαδικασία. Και βεβαίως χρησιμοποιεί τους δημοσιογράφους, τους οποίους έχει στο payroll της, για να κρύψει το πρόβλημα. Για ποιους δημοσιογράφους, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που δεν εμφανίζουν. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που πληρώνονται από την Νέα Δημοκρατία για να φτιάχνουν κλίμα για το προσφυγικό. Πολύ τους, βεβαίως. Διότι, κύριε Παυλόπουλε, το πρόβλημα του προσφυγικού δεν λύνεται, αν θέλετε. Κύριε Μπάρκα, θέλω να τους ξέρω αυτούς. Ξέρετε γιατί θέλω να τους ξέρω. Γιατί αν υπάρχουν συναδελφοί μου, τους οποίους καλούμε εδώ για να σχολιάσουν την επικαιρότητα και είναι πληρωμένοι από την κυβέρνηση για να φτιάξουν κλίμα στο προσφυγικό, πρέπει να τους πείτε. Αλλιώς δεν πρέπει να το λέτε. Ναι. Εντάξει, κύριε Παυλόπουλε. Υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Γιατί αύριο θα σας πούνε ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που ήταν στο περιόδιο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να φτιάχνουν το δικό σας κλίμα. Εντάξει, πάντως αυτό που συμβαίνει, κύριε Παυλόπουλε, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία απέτυχε πλήρως και παταγωδώς στο θέμα του προσφυγικού. Από ότι δεν είναι αναγκαίο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, διότι έχουμε πρόβλημα ασφάλειας στην χώρα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, έσπευσε μέσα σε μια νύχτα να επαναφέρει και να επανεσυστήσει το Υπουργείο. Όμως το οποίο και το δικό σας όταν λειτουργούσε είχε και καταγγελίες και παραιτήσεις είχε. Θυμίζω τον κύριο Βουδούρη. Αλλά μας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία. Και πολλά ζητήματα. Απέτυχε λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μπάρκα, πρέπει να δούμε. Νομίζω ότι δεν απαντάτε αν είστε υπέρ των κέντρων ή όχι. Απέτυχε, κύριε Παυλόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει να αντιμετωπίσει το λαϊκισμό, τα ψέματα, τα ψεύδη, όλες τις αναλύσεις τις οποίες έσπηρε κατά τη διάρκεια που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και ο ίδιος ο Μητσοτάκης στο ελληνικό λαό. Μα αυτά έχει να αντιμετωπίσει. Όταν λέγανε, κύριε Παυλόπουλε, ότι ο κύριος Σταμάτης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τώρα κυβερνητικός τέλεχος, νομίζω ότι είναι πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Αν δεν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος. Κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ πολύ για την διόρθωση. Όταν έλεγε ότι πιστεύει τον Ερντογάν και όχι τον κύριο Τσίπρα, αυτά πληρώνουμε, κύριε Παυλόπουλε, και κανένας δεν βγήκε να τον διορθώσει ή να τον επαναφέρει στην τάξη. Αυτά πληρώνουμε, κύριε Παυλόπουλε. Και στο μεταναστευτικό, αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Πάλι βλέπουμε αντιπαράθεση για ένα ζήτημα το οποίο είναι εθνικό, το οποίο προϋπήρχε και από ό,τι φαίνεται θα είναι για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Και η πολιτική που ακολουθείτε και από τη Νέα Δημοκρατία και την προηγούμενη κυβέρνηση είναι πάνω κάτω ίδια. Εμείς μάλιστα στηρίξαμε τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία για το καθεστώς παροχής και εξέτασης ασύλου. Έτσι, στηρίζουμε την όλη προσπάθεια. Όμως τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια συντονισμένη και συγκεκριμένη πολιτική μετεγκατάστασης. Το ακούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Συσκέψεις επί συσκέψεων του Υπουργού Εσωτερικών, του αρμόδιου Υπουργού, του κ. Στεφανή, με δημάρχους, με περιφερειάρχες, για μια υποτίθεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετεγκατάστασης στην εδωχώρα, το οποίο ακόμα το περιμένουμε. Επειδή είπε κάτι ο κ. Κερανάκης πριν, εγώ θυμάμαι ότι τέλη Ιουλίου υπήρχε επίσκεψη τότε αρμόδιου Υπουργού στα κέντρα φιλοξενίας και κράτησης, που έλεγε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Ξαφνικά έγινε ανεξέλεγκτη. 6 μήνες μετά, όντως, συνιστά μια ομολογία αποτυχίας διαχείρισης η αναγκαιότητα σύστασης εκ νέου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όμως, ποιο είναι το μείζον ζήτημα? Και εμείς το αναδείξαμε προχθές. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι από τον Ιούλιο του 19 μέχρι και σήμερα δεν έχει παράσχει οικονομική στήριξη για το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό στη χώρα μας. Το οποίο για μας είναι και το μείζον ζήτημα. Εδώ είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Έτσι, στο οποίο η χώρα θα πρέπει να διεκδικήσει ποικιλοτρόπως την προστασία και την κάλυψη αλλά και την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, όμως νομίζω αλλιώς ότι είναι χαμηλής αποτελεσματικότητας. Άρα, αντί να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για το ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες, ή αν θέλουμε ή δεν θέλουμε, θέλουμε ή δεν τους θέλουμε, εμείς τους υποδεχόμαστε στα νησιά όταν έρχονται, γιατί η Frontex κάνει μια δουλειά. Δεν ξέρω αν την κάνει καλά, κύριε Κερανάκη. Δεν την κάνει καλά. Και αν τα κλειστά σύνορα είναι λύση, όπως
μπορεί να αφήσετε να νοηθεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η λύση. Το θέμα είναι ότι έρχεται καθημερινά το πρόβλημα. Ανοιχτά σύνορα, πάντως, σίγουρα δεν είναι. Αλλού λέω. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλειστά σύνορα. Αν εσείς ισχυρίζεστε ότι τώρα είναι αποτελεσματικότερη διαχείριση. Έτσι. Θα σας απαντήσω, αν αυτό, θα σας αυτό θα φανεί από τις ροές και τα μετρήσιμα μεγέθη. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια συνολική με τοπική προσπάθεια εθνική. Πρώτον, να υπάρχει καταμερισμός των πληθυσμών και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να υπάρχει και ενίσχυση και όχι να αφήνεται η Ελλάδα μόνη της στο έλεος του Θεού και να υπάρχει τώρα η διαμάχη κυβέρνησης, δημάρχων, περιφερειαρχών, βουλευτών και όλο αυτό που δεν λύνει το ζήτημα. Άλλο τελεία, και οι κοινωνίες εξεγείρονται οι κοινωνίες, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα καλό θα είναι οι πολιτικές δυνάμεις να μην το υποδαβλίζουν και να μην το ενισχύουν. Πάμε εκεί σε μια προσοχή. Για να γυρίσουμε λίγο με τα εθνικά μετά για το σύντομο πάντως, χρόνο που μας μένει. Η απάντηση δεν πήραμε από το ΣΥΡΙΖΑ για το αν υπέρ των κλειστών κέντρων ή όχι. Και επέμεινα πάρα πολύ. 5 λεπτά μιλούσε ο κύριος Μπάρκας. Απάντηση δεν πήραμε. Μάλλον ντρέπεστε να το πείτε. Εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε τη χλέβη του κόσμου. Αφήστε τη χλέβη. Απάντηση δεν πήραμε. Τα ψέματα που είπατε προεκλογικά. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Απάντηση από εσάς δεν πήραμε. Ψέματα. Μάλλον το κρύβετε. Τώρα λοιπόν. Μάλλον το κρύβετε. Τώρα λοιπόν να αντιμετωπίζετε τη χλέβη του κόσμου. Ελάτε κύριε. Τα είπατε. Λοιπόν, πάμε. Σίγουρα καταλαβαίνει. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ελάτε. Λοιπόν, έλα. Πάμε να δώσουμε αλυσίδα Coffee. Προσφέρει σε έναν από εσάς ένα ολοκληρωμένο κατάλογο.